είναι τα 5 δευτερόλεπτα που έφεραν την ανθρωπότητα πιο κοντά στην ενέργεια του μέλλοντος. Είναι η στιγμή που στον ευρωπαϊκό πειραματικό αντιδραστήρα Jet στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιστήμονες έγραψαν ιστορία καθώς κατόρθωσαν για πρώτη φορά να παράξουν 59 μεγατζάουλ μέσω πυρηνικής σύντηξης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα καθαρής ενέργειας που παρήχθη ποτέ σε εργαστήριο και που δύναται να τροφοδοτήσει 10.000 σπίτια. It matters so much to find a sustainable form of energy for the planet. And over the last few years we've had a bunch of hurdles, challenges that we've had to overcome. The results today show that we can do that. Η πυρηνική σύντηξη είναι η διαδικασία που ακολουθείται στον ήλιο ώστε να παραχθεί ενέργεια. Με απλά λόγια, δημιούργησαν στον αντιδραστήρα έναν μικροσκοπικό ήλιο. Πώς? Ενώνοντας δύο ατομικούς πυρήνες, δύο ισότοπα υδρογόνου στην προκειμένη που αντέδρασαν εκλείοντας θερμική ενέργεια. This is the engineering model of the inside of the jet machine. The temperature needed to make fusion happen is 10 times hotter than the sun, 150 million degrees. So when this thing is running, it's the hottest thing in the solar system. Οι ειδικοί μιλούν για ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα, καθώς η ποσότητα της ενέργειας ήταν υπερδιπλάσια από αυτήν που είχε παραχθεί σε παρόμοιες δοκιμές το 1997. Πρόκειται για ενέργεια που είναι ασφαλής, καθόλου ρυπογόνα και εν δυνάμει αέναη. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον. Οι επιστήμονες καλούνται τώρα να αναπτύξουν περισσότερο την πυρηνική σύντηξη ώστε τα 5 δευτερόλεπτα να γίνουν 5 λεπτά και ακολούθως 5 ώρες. Κάπως έτσι ευελπιστούν ότι σε μερικές δεκαετίες θα έχουμε στη διάθεσή μας μια ανεξάντλητη πηγή φθηνής και καθαρής ενέργειας, απαλλαγμένης από εκπομπές άνθρακα, που θα είναι η λύση και όχι το πρόβλημα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Και συνεχίζουμε.